Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Καμιά δομή παιδικής προστασίας δεν κλείνει, καμία όμως δεν θα μείνει χωρίς κανόνες, δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά τη συνάντηση που είχε, κυρίες και κύριοι, με φορείς της παιδικής προστασίας. Πάμε τώρα να το δούμε το θέμα. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον κύριο Ιωάννη Παρδάλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε και σημερινή παρέμβαση του κυρίου Παρδάλη με αφορμή της δηλώσης της κυρίας Μιχαηλίδου και πάμε να δούμε αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν βλέπουμε ότι με δηλώσεις, γιατί επισκέφθηκε πρόσφατα και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Φλόρινα η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η αρμόδια υφυπουργός, με χθεσινές τις δηλώσεις τόνισε ότι καμιά δομή παιδικής προστασίας δεν κλείνει, όμως δεν θα μείνουν να μην υπάρχουν κανόνες. Και όλα αυτά για να υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές και σαφή κριτήρια ίδρυσης και λειτουργία τους. Είδαμε και η δική σας παρέμβαση σήμερα. Είστε ικανοποιημένος με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε? Λοιπόν, κοιτάξτε, αρχικά να σας ευχαριστήσω που βρίσκομαι εδώ πέρα για να μεταφέρω την άποψη και των όλων των Προέδρων ίσως των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα, εδώ στη Δυτική Μακεδονία να τη μεταφέρουμε. Οι μονάδες παιδικής προστασίας είναι οι μοναδικές κοινωνικές δομές οι οποίες παρέμειναν μέχρι σήμερα αρρύθμιστες. Δεν υπήρχε κανένας κανόνας λειτουργίας. Υπήρχαν κανόνες λειτουργίας και προδιαγραφές για άλλου είδους δομές, όπως είναι για τους συλλογιωμένους, οι δομές για άτομα με αναπηρία, οι δερφονιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, αλλά δυστυχώς οι δομές οι οποίες είναι τα πιο ευάλωτα παιδιά μένουν εκεί πέρα, που είναι οι δομές παιδικής προστασίας, δεν υπήρχε κανένας κανόνας. Η Υφυπουργός λοιπόν την θέσπιση με την υπουργική αυτή απόφαση που εξέδωσε ουσιαστικά επιδιώκει δύο κύριους σκοπούς. Ο πρώτος είναι η μετάβαση από ένα απαρχαιωμένο μοντέλο προστασίας παιδιών σε ένα καινούριο μοντέλο, παιδοκεντρικό μοντέλο, το οποίο έχει ως στόχο την έβρεση της κατάλληλης οικογένειας. Μάλιστα. Και δεύτερον είναι όσο τα παιδιά αυτά θα παραμένουν μέσα στις δομές αυτές, που ελπίζουμε να είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, οι δομές αυτές να έχουν κανόνες λειτουργίες και τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορούν να μείνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Πάντως βλέπουμε ότι με όλη αυτή την αλλαγή ίσως θα υπάρχει και αυτό που λέτε και στην παρέμβασή σας, ότι οι δομές οφείλουν να λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις με σκοπό την ασφαλή και σίγουρη φιλοξενία των παιδιών. Δεν γίνονταν αυτό μέχρι τώρα? Δηλαδή υπήρχαν δομές που δεν υπήρχαν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Παρδάλη? Φυσικά υπήρχαν δομές, όπως είναι η δομή στην Αττική, η οποία έκλεισε, μια ιδιωτική δομή, η οποία δεν τηρούσε τους κανόνες και τις προδιαγραφές, που είναι το ελάχιστο που θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει. Δηλαδή, είχαμε δει σε δομές να κοιμούνται παιδιά σε κρεβάτια, έφηβοι σε κρεβάτια νηπιακά, βρεφοκομεία να λειτουργούν χωρίς βρεφοκόμους ή διαφορετικά μονάδες παιδικής προστασίας χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς. Υπήρχαν αρκετά κενά στην νομοθεσία, το οποίο με την υπουργική αυτή απόφαση φαίνεται ότι λύνονται όλα αυτά τα προβλήματα. Και ουσιαστικά μία δομή, έχει μεταφέρει όλο αυτό, δεν δέχεται αυτούς τους κανόνες. Μάλιστα. Τώρα, για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει, τι χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή στο πώς να λειτουργήσουν πλέον οι δομές στα νέα δεδομένα? Και αν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό πλέον? Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και όχι μόνο. Χρειάζονται και αντίστοιχοι, υπάρχουν και προδιαγραφές για τα δωμάτια, για τις κουζίνες, για τις τουαλέτες που θα χρησιμοποιούν κάθε παιδί, για το πώς θα είναι τα δωμάτια ανάλογα με την ηλικία τους, με το φύλο τους. Δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα ενός έτους για όλες αυτές τις προδιαγραφές, αλλά και πάλι σύμφωνα και με τις σημερινές δηλώσεις της Υπουργού, της κυρίας Μιχαηλίδου, θα υπάρξει συνεννόηση με τις δομές οι οποίες βρίσκονται στο κομμάτι αυτό για να προχωρήσουν και να ανανεώσουν τα κτίρια τους ή να προσλάβουν το νέο τους προσωπικό, θα υπάρξει σε συνεννόηση να μπορούν να παρατείνουν σε αυτό το χρόνο. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι με τη νέα υπουργική απόφαση, αυτό διαβάζοντας την παρέμβασή σας, ότι πλέον υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή θα προβλέπεται μέγιστος αθμός παιδιών. Δηλαδή τα βρέφη που δεν έχουν οικογένειες δομές χρειάζονται βρεφονιπιακόμους. Δηλαδή βλέπουμε τεράστιες αλλαγές. Πάρα από την πλευρά αλλαγές της κυβέρνησης και από την πλευρά του Υπουργείου.
Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό θέλω να τοποθετηθώ ότι όλες αυτές οι προδιαγραφές και όλες αυτές οι υπουργικές αποφάσεις δεν βγήκε ξαφνικά. Υπήρξε διαβούλευση για αρκετό χρονικό διάστημα, όπου μάλιστα όλοι εμείς, όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν σε τη διαβούλευση, και ιδιωτικοί και δημόσιοι, καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Πολλές από τις προτάσεις έγιναν δεκτές, υιοθετήθηκαν, όπως ο μέγιστος αριθμός των παιδιών, που η αρχική πρόθεση ήταν να είναι 30, αλλά εν τέλει θα είναι 20 ανά κάθε δομή. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ουσιαστικά γίνονται πολλές αλλαγές, γιατί θέλουμε ειδικούς μέσα στις δομές. Τα παιδιά δεν έχουν οικογένεια, θέλουν ειδικούς. Και οι ειδικοί είναι ένα επιστημονικό προσωπικό, είναι οι βρεφονιπιοκόμοι. Δεν είναι μόνο έχουμε φύγει από το απαρχαιωμένο σύστημα όπου στηβάζαμε τα παιδιά σε δωμάτια να κοιμούνται ανά 100-150 σε κάθε κτίριο, όπως γινόταν με πρόσφυγες που τον πολέμουν τα παλαιότερα χρόνια. Έχει αλλάξει αυτό. Τώρα το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας πόσα παιδιά φιλοξενεί, κύριε Παρδάλη? Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 παιδιά στη δομή. Είναι 12 παιδιά άνω των 14 ετών. 6 παιδιά είναι μικρότερης ηλικίας. Αποσκοπούμε, θα είμαστε και εμείς στο πρόγραμμα, καθώς εγκριθήκαμε και εμείς από την Υπουργό, όπως και στην πρόσφατη της επίσκεψη δεσμεύτηκε ότι θα είμαστε μέσα στο νέο πλαίσιο που γίνεται με την ημιαυτόνομη διαβίωση, και έτσι θα έχουμε 3 διαμερίσματα όπου θα μπορέσουμε να φιλοξενηθούν παιδιά άνω των 5 ετών για να φύγουν από τα ιδρύματα με νέο προσωπικό μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα παιδιά εδώ πέρα να είναι μόνο μικρότερης ηλικίας για μικρό χρονικό διάστημα, για να τοποθετούνται σε ανάδοκες οικογένειες και υιοθεσίες, όπως και εμείς έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν 3 στον αριθμό, 3 τοποθετήσεις παιδιών. Πάντως είδαμε ότι στη σημερινή αλλαγή, που στις συγκεκριμένες αλλαγές στη νέα υπουργική απόφαση υπάρχουν και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά βλέπω ότι είναι και κάποιοι που δεν επιθυμούν ίσως κανόνες και έλεγχο στη λειτουργία των δομών. Ουσιαστικά αυτό δυστυχώς προκύπτει από το επιθετικό μάρκετινγκ που κάνουν κάποιες άλλες δομές, οι οποίες επιθυμούν να εξαργυρώσουν το καλό όνομα που έχουν στην κοινωνία. Όπως είπε και η Υφυπουργός, καμία δομή δεν θέλουμε να κλείσει. Χρειάζονται όλες οι δομές, απλά να λειτουργούν με κανόνες. Όποιος δεν θέλει τους κανόνες, συνήθως κάτι κρύβει. Οι κανόνες, όλες οι δομές, και εκπρόσωπος της UNICEF και ο συνήγορος του πολίτη, ο κ. Ποτάκης, όλοι οι φορείς που συμμετείχαν χαιρετίζουν και θέλουν αυτό το πλαίσιο των κανόνων που θεσμοθετείτε. Ωραία. Θα περιμένουμε και τις εξελίξεις. Εγώ σας ευχαριστώ για μια πρώτη επικοινωνία, και κάποια στιγμή το επόμενο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσουμε να σας φιλοξενήσουμε και διαζώσεις, για να παρουσιάσουμε όλο το κοινωνικό έργο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πάντως είναι σε θετική εξέλιξη αυτή η νέα υπουργική απόφαση, κύριε Παρδάλη. Να το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά. Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν και έπρεπε να γίνει, και πρέπει όλοι να το χαιρετήσουμε και να το υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.